Εγώ κατανοώ τις κομματικές και άλλες ανάγκες κάποιων εκ των συναδέλφων μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και βέβαια τους αναγνωρίζω το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιοι πώς θα τοποθετούνται και πώς θα αντιδράσουν στην κάθε περίπτωση. Απαιτώ όμως αντίστοιχη συμπεριφορά εκ μέρους τους και προς το πρόσωπό μου. Και το λέω γιατί όπως γράφουν στην επιστολή τους, λένε: θεωρούμε ότι πλέον αυτός ο τρόπος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου δεν τιμά ούτε τους συμμετέχοντες, ούτε και τους συμπολίτες μας κτλ. Επειδή λοιπόν στους συμμετέχοντες είμαι κι εγώ, θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω ότι εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου να μην με τιμά η τηλεδιάσκεψη, την προτιμώ και την επιδιώκω κιόλας για λόγους ασφαλείας. Και εν πάση περιπτώσει να του διαβεβαιώσω ότι με τιμά όπως γίνεται και θα παρακαλούσα να συνεχίσει να γίνεται με τηλεδιάσκεψη μέχρι να αλλάξουν τα υγειονομικά δεδομένα, τα οποία ίσως όπως δεν γνωρίζουν είναι στη χειρότερη τους μορφή για τη Λευκάδα σήμερα. Είναι καθημερινά νέα κρούσματα υπάρχουνε. Η κλινική COVID του νοσοκομείου είναι γεμάτη και δυστυχώς το τελευταίο δίμηνο έχουμε και 5-6 θανάτους, τουλάχιστον 5-6 θανάτους στη Λευκάδα που δεν είχαμε κανέναν το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε λίγο, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και εντάξει, υπάρχουν και άλλα πεδία άμα θέλουμε να κάνουμε κομματικές ή προσωπικές παρουσίες και παραστάσεις. Ευχαριστώ πολύ.